Το να δούμε όλη την πολιτική ατζέντα με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώδας, τον κύριο Σαρακιώτη. Καλησπέρα κύριε βουλευτά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Ισχύει η αγωνία και η εύθραυστη έτσι πλειοψηφία των 153 βουλευτών που δεν θα σας πάει μακριά για θέματα στο όριο και στο κόκκινο, όπως τα κόκκινα δάνεια και το ασφαλιστικό? Θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα συμπαγής. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται, ούτε ενδείξεις υπάρχουν. Θα πορευθούμε όλοι μαζί για να επιτύχουμε τον στόχο, την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για το χρέος. Πόσο εύκολα μπορεί να γίνει, κύριε Σαρακιώτη? Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι όποιος διαφωνούσε έπρεπε να το πει νωρίτερα πριν μπει στις λίστες, αλλά ήδη είχαμε διαρροές στις ψηφοφορίες που έγιναν. Συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξετε. Και υπάρχουν πολλά σενάρια μέχρι το καλοκαίρι για οικουμενική κυβέρνηση και πολλά άλλα. Κύριε Βούτσινε, φαντάζομαι έχουν φτάσει στα αυτιά σας. Βεβαίως. Τα ακούμε καθημερινά τα σενάρια και ξέρουμε και από πού προέρχονται τα συγκεκριμένα σενάρια. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι όσοι μπήκαν στις λίστες, όπως και ο ελληνικός λαός, γνωρίζαν το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε. Αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που πρέπει να εφαρμόσουμε. Οι δύο συγκεκριμένες αποχωρήσεις είναι ξεχωριστές, δεν έχουν κοινά σημεία και χωρί πολλή συζήτηση για ποιο λόγο αποχώρησε ο κύριος Παναγούλης και για ποιο λόγο αποχώρησε ο κύριος Σακελαρίδης. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση οδηγείται σε σωστές μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας μια δύσκολη διαδικασία. Η ανακεφαλαιοποίηση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και προχωράμε στο επόμενο βήμα. Έρχονται δύσκολα νομοσχέδια. Το ασφαλιστικό θα είναι ένα δύσκολο νομοσχέδιο, αλλά ελπίζω να μην έχουμε όχι μόνο απώλεια όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να διαψευστούν και οι κασάνδρες που προβλέπουν μειώσεις συντάξεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα προστατευτούν καθιονδήποτε τρόπο οι κύριες συντάξεις. Δεν θα υποστούν οι συνταξιούχοι περαιτέρω μείωση. Καλά, αυτό θα μπορούσα να πω ότι το είχατε πει και νωρίτερα και το αποτέλεσμα είναι ότι το είδαν όμως, κύριε Σαρακιώτη, με τις νέες μειώσεις. Γι' αυτό δεν ξέρω πού μπορείτε να βάλετε φρένο. Είναι κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης. Γιατί υπάρχει πολλή σπέκουλα και συνεχώς επιβεβαιώνεται. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Κύριε Βούτσινε, ας δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Κατηγορείται η κυβέρνηση μάλλον πολλές φορές για τις κόκκινες γραμμές που δεν τηρεί. Είδαμε ότι χθες μια κόκκινη γραμμή που είχε τεθεί τηρήθηκε με τον ΑΔΜΙΕ, για το διαχωρισμό του ΑΔΜΙΕ. Η διοίκηση και η πλειοψηφία των μετοχών παρέμειναν στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Ήταν μια θετική εξέλιξη. Ας το πιστώσουμε στην κυβέρνηση και στην προσπάθεια που κάνει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τώρα, θέλω μέσα σε όλη αυτή την κρίση, έχουμε, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτημα, για το προσφυγικό, κύριε Σαρακιώτη. Τα πράγματα είναι σχεδόν εκτός ελέγχου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα του προσφυγικού και δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να ανταπεξέλθει και να επιλύσει μόνη της το πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και ας εστιάσουμε ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Κύριε Βούτσινε, η Ελλάδα τηρεί αυτή τη στιγμή τις υποχρεώσεις της. Θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιπες χώρες. Και η Ευρώπη και η Τουρκία αλλά και οι τρίτες χώρες. Είδαμε προλίγων μόλις ημερών ότι επαναπροωθήθηκαν στο Πακιστάν 50 πρόσφυγες. Η κυβέρνηση του Πακιστάν επέστρεψε στην Ελλάδα πάνω από 30 από αυτούς. Άρα όταν η Ελλάδα είναι συνεπής και τηρεί τις υποχρεώσεις της, θα πρέπει και από τα υπόλοιπα κράτη να συμβαίνει το ίδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Ξέρετε, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά και πολύ Συμφωνώ. Εμείς όμως δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Αυτό το σενάριο το αποκλείουμε. Ήθελα να κάνω μια αναφορά στις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ρέντσι. Είδατε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε η μόνη φωνή μέσα στην Ευρώπη οι οποίοι κατακρίνουμε τις πολιτικές που ακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Ρέντσι, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ήταν πολύ καυστικός για τη στάση της Ευρώπης. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να προσθέσω για τις σημερινές δηλώσεις του αντικαγκελαρίου της Γερμανίας, του κυρίου Γκάμπριελ, ο οποίος, για να καταλάβει και ο κόσμος, ουσιαστικά συγκυβερνεί με την κυρία Μέρκελ.
Ο κύριος Γκάμπριελ ανέφερε ότι η άνοδος της Λεπέν στη Γαλλία οφείλεται εν μέρη και στην πολιτική της σκληρής λιτότητας που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη. Όλα αυτά δηλαδή που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να περάσει και κατά τη διαπραγμάτευση αυτούς τους μήνες πέρασε προς τα έξω, επιβεβαιώνονται με τον με τον καλύτερο τρόπο από τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας. Και ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας είπε και κάτι ακόμη, ότι όλες οι χώρες οι οποίες έχουν υποστεί αυτή την ζημία, στο πούμε, ή δυσκολεύονται λόγω των προσφυγικών ροών, θα πρέπει να υποστηριχθούν και οικονομικά. Και προφανώς αναφέρεται και στην Ελλάδα. Ένας πριν της Ιταλίας. Κύριε Σαρακιώτη, τι κάνει στην Ελλάδα? Ένας Μαροκινός, επαναλαμβάνω. Προφανώς είναι οικονομικός μετανάστης. Και γιατί δεν επιλέγει, για όσους δεν ξέρουν, το Μαρόκο συνορεύει. Συνορεύει κυριολεκτικά με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Συνορεύει. Έτσι. Γιατί επιλέγει να κάνει ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, να περάσει από όλη την Αφρική και τη Μισή Ασία για να έρθει να περάσει από την Ελλάδα? Λέγοντας αυτό, κύριε Στεριόπουλε, θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου και όσα ανέφερα πριν για τις υποχρεώσεις των υπολείπων. Η Τουρκία παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο στη συγκεκριμένη κατάσταση. Η Τουρκία θα πρέπει να τηρήσει και αυτή τις υποχρεώσεις της. Υπεγράφει πριν από λίγες μέρες μία συμφωνία. Υπάρχει επιτροπή η οποία ελέγχει το τι συμβαίνει στην Τουρκία, γιατί ουσιαστικά όλοι οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα περνάνε μέσω της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει και η Τουρκία να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της για να μπορέσει και η χώρα μας να αναπνεύσει. Τώρα, γιατί ο Μαροκινός επιλέγει αυτό το δρομολόγιο, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Απλά έδωσε εξήγηση ο κύριος Γεωργιάδης προχθές, να σας πω. Γιατί. Ναι, Γιώργο. Γιατί πιθανότατα στην Πορτογαλία και στην Ισπανία θα τον στείλουν σπίτι του. Βλέπουμε, κύριε Στεριόπουλο, ότι οι μετανάστες δεν μένουν. Δεν διαμένει κάποιος από τους μετανάστες, ούτε επιθυμεί να διαμείνει στην Ελλάδα. Έρχονται στα νησιά και στη συνέχεια φεύγουν στα βόρεια σύνορά μας. Ούτε στην Αθήνα μένουν, όπως παρατηρούσαμε, θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, τι γινόταν στην Αθήνα. Η Ομόνοια θύμιζε αφρικανική πρωτεύουσα. Μήπως έχετε κάνει εξαιρετικά φιλικό το περιβάλλον? Όχι, όχι. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ξέρετε τι είπε, κύριε Σαρακιώτη, από αυτό το βήμα? Δεν συμβαίνει, ότι ο Μαροκινός, κύριε, έρχεται, επιλέγει να έρθει, γιατί δίνεται η εξάμηνη άδεια, προσωρινή έστω άδεια, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομιμοποιείται κατά μία έννοια και πλέον αρχίζει ότι η διαδικασία. Όταν ο Μαροκινός, που στη χώρα του δεν έχει πόλεμο, ο Μαροκινός. Ναι, ναι. Επαναλαμβάνω, που συνορεύει με την Πορτογαλία και την Ισπανία σχεδόν, δηλαδή είναι 10-20 χιλιόμετρα υπόθεση, επιλέγει να κάνει το γύρο της Αφρικής για να έρθει στην Τουρκία, να μπει στην Ελλάδα, πάει να πει ότι κάποιος του έχει δώσει ως τον φιλικότερο δρόμο αυτόν. Είναι ελάχιστε περιπτώσει όμω, κύριε Στεριόπουλε. Αν δούμε τα ποσοστά, των προσφύγων, δεν είναι καθόλου ελάχιστε. Η πλειονότητά του είναι Σύριοι, Πακιστανοί, Αφγανοί. Σας το φέρνω ως παράδειγμα, διότι αν είναι φιλικό το περιβάλλον για τον Μαροκινό που δεν έχει πρόβλημα στη χώρα του, δηλαδή δεν έχει πολέμους και άλλα έκτροπα, σκεφτείτε πόσο φιλικό είναι το περιβάλλον για τους πραγματικούς πρόσφυγες. Η Ελλάδα, κύριε Στεριόπουλε, δεν αποτελεί φιλικό περιβάλλον για τους πρόσφυγες. Η Ελλάδα αυτό που κάνει μέσω των λιμενικών και των κατοίκων των περιοχών που υποδέχονται τους πρόσφυγες είναι το αυτονόητο. Διασώζει ανθρώπους. Η αναλογία προσφύγων με την Ιταλία ήταν 7-1. Τώρα γύρισε 7-1 σε εμάς. Ναι. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση. Εγώ δεν μίλησα για νούμερα, μίλησα για αναλογίες όμως. Ναι, οι κατάσταση όμως έχει τάση. Αλλάξει, κύριε Στεριόπουλε. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Συρία και πόσο έχουν αυξηθεί οι προσφυγικές ροές. Με την Ιταλία τι σχέση γι' αυτό? Ο παραλληλισμός που σας έκανα ήταν Ελλάδα-Ιταλία. Ήταν 7-1 επιλογή να πάνε στην Ιταλία και γύρισε σε 7-1 την επιλογή να πατάνε την Ελλάδα. Είχαμε δει αρκετά ναυάγια, είχαμε δει πολλές φορές στην Ιταλία να πνίγονται πρόσφυγες και με την επέμβαση κάποιων Ιταλών λιμενικών. Δεν νομίζω να επιθυμεί κανείς και να θέλει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Να βυθίζουμε βάρκες με παιδιά και πρόσφυγες για να μην καταστήσουμε τα σύνορά μας θαλάσσια ή υπηρωτικά εδάφη, αν θέλετε, μπορεί να γίνει. Κινδυνεύουμε όμως να κάνουμε
τη χώρα αποθήκη. Κινδυνεύουμε και γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής το ξεκαθάρισε. Κινδυνεύουμε να κάνουμε τη χώρα μας αποθήκη. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει σήμερα που μιλάμε στους εμπλεκόμενους δήμους, στους δήμους της Νοτιοανατολικής Αττικής με την κατάσταση στο ΤΑΕΚ Βοντό και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ρωτώ εγώ, μήπως θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική τακτική? Μήπως η τακτική είναι λάθος? Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι κάνουμε λάθη. Έχει υποβληθεί αίτηση. Δεν αρχίζουμε και το παραδεχόμαστε πολύ αργά μόνο. Όχι. Έχει υποβληθεί αίτηση, όπως γνωρίζετε, για ενίσχυση των δυνάμεων. Έχουμε ζητήσει 1.200 άτομα από τη Frontex, έχουν έρθει 300. Έχουμε ζητήσει γύρω στα 40 μηχανήματα για την ταυτοποίηση. Αυτός είναι ο μηχανισμός καταστολής, μίλησε για πρόληψη. Ναι, η πρόληψη. Μήπως κάνουμε κάτι στρατηγικά λάθος στις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Λένε, εμείς κάνουμε το αυτονόητο. Ακούω και βορειοευρωπαίους να λένε ότι τα hot spot στα ελληνικά νησιά είναι ουσιαστικά κράχτης. Όχι, σε αυτό επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Όταν έρχεται τέτοιος αριθμός προσφύγων στα ελληνικά νησιά, κάπου θα πρέπει να στεγαστούν, κάπως θα πρέπει να συτιστούν. Δεν μπορούν να επαναληφθούν οι εικόνες που βλέπαμε το περασμένο χρονικό διάστημα στο λιμάνι της Λέσβου να κυκλοφορούν εκατοντάδες. Όμως, τα έχουμε δει αυτά. Μην μας θυμίζετε για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται τα χώρα. Άρα θεωρείτε ότι η στρατηγική είναι η σωστή? Να σας πω, γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται τα hot spots. Μην εξηγείτε για ποιο λόγο δημιουργούνται τα hot spots. Είναι γνωστό παγκοσμίως για ποιο λόγο δημιουργούνται. Ωραία. Λέω, θεωρείτε όμως ότι η στρατηγική είναι σωστή? Βεβαίως, να σας πω. Και γιατί δεν υπήρχαν και πριν από αυτό το ξέσπασμα με τα hot spots? Αυτό είναι, μπορούμε να συζητήσουμε για την έλλειψη υποδομών της χώρας μας για αρκετή ώρα. Υπήρχαν έλλειψη υποδομών και για αυτό το ζήτημα, για τα hot spots. Απλά, για να μην παρατηρούνται τα φαινόμενα που προανέφερα, ήταν υποχρεωτική η δημιουργία κάποιων υποδομών. Γι' αυτό το, και εκτός αυτού, αυτό βοηθάει όχι μόνο στις συνθήκες διαβίωσης. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι οι συντάξεις δεν θα περικοπούν? Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, δεσμεύθηκαν και οι δύο ότι δεν θα περικοπούν οι κύριες συντάξεις. Και το έχουν αιτιολογήσει στους θεσμούς, γιατί όπως Άρα γνωρίζετε. Θα περικοπούν οι επικουρικές. Να σας πω, η πρόθεση είναι να μην υπάρξει κανένα κούρεμα στις συντάξεις. Γνωρίζετε ότι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί. Εσείς το ξεκαθαρίσατε. Ένα... Ρώτησα για συντάξεις και εσείς μου είπατε για κύριες. Είναι σας ρωτάω λοιπόν διευκρινιστικά. Άρα. Θα περικοπούν οι επικουρικές? Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ σας μεταφέρω τις δεσμεύσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Προσπαθούμε και διαπραγματευόμαστε την μικρή αύξηση των εισφορών, των εργοδοτικών εισφορών, προκειμένου να μην θυγούν καθόλου οι συντάξεις. Και έχει γίνει γνωστό και έχουμε διαμηνήσει στους εταίρους μας ότι δεν μπορεί να αντέξει η ελληνική κοινωνία περαιτέρω μείωση στις συντάξεις. Γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή με την ανεργία στα επίπεδα. Κύριε Σαραγιώτη, μας τσιγκλάνε και οι τηλεθεατές να σας ρωτάμε όλους σας, όχι μόνο εσάς, όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τα περίφημα έσοδα από τις λίστες. Από τα χρήματα τα μαύρα στο εξωτερικό, το αντικαθιστούμε αυτό με το τι έχει κρυμμένο καθένας μέσα στο γήκο? Όχι, το γεγονός, ας μην συγχαίουμε την αποδοτικότητα, το περιουσιολόγιο που θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Μην πάτε στο περιουσιολόγιο τώρα, σας ρώτησα γιατί κάνουμε με τα χρήματα που δεν εισπράξουμε. Ωραία, θα σας απαντήσω. Ναι. Είχαμε 80 εκατομμύρια έσοδο το ελληνικό δημόσιο από οικειοθελή, από τις οικειοθελείς καταθέσεις, τις επιστροφές καταθέσεων για τη λίστα Φαλτσιανή. Είδατε ότι με την λίστα από την Ρινανία, με τα 10.000 ονόματα, την επόμενη μέρα που την έλαβε το ελληνικό δημόσιο, την παρέδωσε στις εισαγγελικές αρχές. Και λάβαμε τα εύσημα, έλαβε τα εύσημα το ελληνικό δημόσιο, ότι απευθείας... Ακούσαμε το αίτημα της... Μου περιγράφεται διαδικαστικό, σας ρωτάω για αποτελεσματικότητα, για έσοδα. Το να παίρνει κάποιος τα εύσημα για μια στρατηγική, το δέχομαι. Τα εύσημα τα παίρνουμε εδώ και πολύ καιρό, από τότε που φτιάξαμε το ΚΕΦΟΜΕΠ. Όχι, δεν τα παίρνουμε πολύ καιρό, κύριε Στεριόπουλο. Δεν τα παίρνουμε. Τι μαζέψαμε λεφτά? Ο κυβερνήτης της Ρινανίας είπε ότι προηγούμενες κυβερνήσεις... Γιατί αν δεν μαζέψετε τα λεφτά, θέλετε δεν θέλετε, θα οδηγηθείτε σε επιπρόσθετα φορολογικά μέτρα. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Είναι το μοναδικό ισοδύναμο και το οποίο έχουμε, το οποίο δεν είναι ουσιαστικά ισοδύναμο και δεν το ενεργοποιείτε ποτέ.
Δεν... Και σας θυμίζω ότι είναι από τις σημαίες που δεν έχετε υποστείλει από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας. Και δεν πρόκειται να την υποστείλουμε. Δεν έχετε τα έσοδα. Ποια συγκεκριμένα έχουμε αύξηση, κατά 714... Έχω προκαλέσει όλους τους βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας. Ωραία. Και σας ρωτάω, σύγχυση με τον πείτε μου ένας βουλευτής, που έκανε μια ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και είπε, πείτε μου πόσα έχουμε μαζέψει. Έχετε κάνει ερώτηση εσείς? Όχι, τα νούμερα παρατίθενται από τον κύριο Αλεξιάδη. Διαρκώς έχουμε ενημέρωση διαρκή για την αύξηση των εσόδων. Να σας πω, πόσα χρήματα έχουμε μαζέψει από τον έλεγχο, θα σας πω συγκεκριμένα, από τον έλεγχο των offshore εταιριών το 2014 είχαμε μαζέψει 90 εκατομμύρια ευρώ. Να σας τα πω και συγκεκριμένα. Ξέρετε πόσα είναι τα δις στο σύνολο. Ναι, να δεις. Συγκεκριμένα όμως θα πρέπει να μιλάμε. Αυτά τα οποία μας λέτε, κάθε μέρα ανακοινώνεται ως κυβέρνηση μέτρα που έχουν σχέση με δις. Πρέπει να πάρουμε αυτό το μέτρο διότι πρέπει να καλύψουμε το 1,3. Πρέπει να πάρουμε εκείνο το μέτρο γιατί πρέπει να καλύψουμε 2,1. Πρέπει να πάρουμε εκείνο το μέτρο γιατί πρέπει να καλύψουμε το 1,7 δις. Σας ρωτάω τι μαζέψαμε από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία, που είναι, ξέρετε πόσα δις είναι έξω? Είναι 70 υπολογισμένα και περίπου τα 12 με 13 είναι εισπράξιμα. Σας ρωτάω λοιπόν, μην μου λέτε τώρα για... Γνωρίζουμε για την εκροή. Μην μου λέτε πραγματικά για την εκροή των καταθέσεων. Μαζεύετε ψωροευρώ ενώ έξω παίζουν δις. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, για σας παρακαλώ πολύ, από αυτά που είναι να μαζέψουμε, πόσα μαζέψατε? Από αυτά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Από όλα. Τα χρήματα που πρέπει να μαζέψουμε ως κράτος. Κύριε Στεριόπουλε, δεν είναι προτεραιότητα. Δεν μπορούμε. Δεν είναι προτεραιότητα να φορολογήσουμε αυτόν που δεν έχει. Είναι προτεραιότητα να τα πάρουμε από αυτόν που έχει. Δεν νομίζω να έχει. Ο γάλα στο ράφι το δείγμα, κάνει το ίδιο, έχει την ίδια τιμή. Δείγματα. Και για αυτόν που έχει λεφτά και για αυτόν που δεν έχει. Αυτός που δεν έχει λεφτά μπορεί να μην μπορέσει να το πάρει το γάλα. Τα δείγματα γραφής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε κύριε Στεριόπουλε, αλλά, και δεν μου το λέτε. Αλλά να σας πω, δεν γνωρίζω από τα χρήματα, από τα δισεκατομμύρια που είναι στο αυτό εξωτερικό, πόσα έχουν δεν έρθει. Σας ρωτάω όμως να μου πείτε, λέτε ότι συνεχώς τα χρήματα και τα νούμερα είναι διαθέσιμα και δεν μου λέτε το νούμερο. Για τα νούμερα και τα έσοδα. Λοιπόν, για τα έσοδα. Να δείτε εδώ, να μας πείτε πόσα χρήματα, πόσα δις. Εάν φτάσαμε να δεις. Γιατί θυμάμαι ότι από τις 2019 υποθέσεις της Λίσας Λαγκάρτ καταφέραμε να λέξουμε στο πρώτο εξάμεινο της 114, να εισπράξουμε όμως από 4, 5, 7, 10. Ναι. Κύριε Σαρακιώτη, μια σύντομη κουβέντα γιατί πρέπει να προχωρήσουμε το δελτίο. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει δείγματα γραφής για συγκαλύψεις τέτοιων υποθέσεων. Δεν είπα για συγκαλύψεις. Σας ρωτάω να μου πείτε νούμερο εσόδων. Εγώ θα σας πω τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει, κύριε Σαρακιώτη. Μα δεν υπήρχε μέχρι τώρα το νομικό πλαίσιο, κύριε Σαρακιώτη. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες ακόμη και για τη φορολόγηση των ακινήτων που υπάρχουν στο εξωτερικό. Σπίτια που βρίσκονται στο Λονδίνο, στο Μιλάνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχει ξεκινήσει διαδικασία, θα ψηφιστεί ο νόμος για την επανισρωή των, για την επιστροφή των ποσών που έχουν φύγει όλα αυτά τα χρόνια για τα δις που λέτε στο εξωτερικό. Κύριε Σαρακιώτη, θα έχουμε πολλά θέματα στην επόμενη συνάντηση. Γιώργο, πρέπει να τρέξουμε λίγο το δελτίο. Να τον ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ, κύριε Σαρακιώτη. Καλώς πάμε λίγο στη διαμαρτυρία των αγροτών του